Λοιπόν, πόσοι θέλουν να ακούσουν τον Κουστούρνα για τον Πριαπισμό, να σηκώσουν χέρια. Έλα Γιώργο. Είπα, θα ρωτήσω. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστήσω και εγώ το σχολείο που, για την ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ, που πάντα είναι μεγάλη χαρά, να καταγγείλω τα κυκλώματα του καρκίνου του προστάτη που μου φάγανε την ώρα χτες στο prime time και είμαι αυτή τη στιγμή εδώ. Λοιπόν, Πριαπισμός στο ιατρείο. Δήλωση συμφερόντων μου. Πριν ξεκινήσουμε, πολύ γρήγορα δύο πραγματάκια για να μπορούμε να συνεννόμαστε και να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Πριαπισμός είναι η παράταση της θύσης ενώ δεν υπάρχει ένα σεξουαλικό ερέθισμα. Ο ορισμός τώρα αυτός έχει λίγο αλλάξει για να βάλουμε μέσα λίγο και την παθοφυσιολογία. Επειδή ξέρουμε ότι υπάρχει ένα balance, ο πριαπισμός είναι η απορρίθμιση του φυσιολογικού μηχανισμού ελέγχου της θύσης και της χάλασης, που αυτό μας οδηγεί σε παρατεταμένη στήση, ανεξαρτήτως σεξουαλικού ερεθίσματος. Και χρονικά, παράταση της θύσης πάνω από τις 2 ώρες, πριαπισμός πάνω από τις 4 ώρες. Θα δούμε λίγο και πώς βγήκαν αυτά τα χρονικά πλαίσια. Τα είδη πριαπισμού λίγο πολύ τα ξέρουμε. Επιγραμματικά τα αναφέρουμε ο ισχυμικός πριαπισμός, η πλειονότητα των περιπτώσεων, με τη γνωστή κλινική εικόνα, με την απουσία αιματικής ροής, με τα γνωστά αέρια αίματος από τα σιραγκώδη σώματα. Υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία, ο stuttering πριαπισμό, ο διαλείπων πριαπισμός, που είναι μια ειδική υποκατηγορία του ισχυμικού πριαπισμού, δεν είναι όμως της παρούσης. Στα αίτια του πριαπισμού, φανταστικά, ιδιοπαθή σε ποσοστό άνω του 95% και αυτό είναι και λίγο περίεργο με την έννοια ότι ψάχνουμε παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς, έχουμε διάφορες θεωρίες, παρόλα αυτά η λέξη ιδιοπαθής παραμένει και στο κομμάτι το δικό μας, επειδή σας βλέπετε και στο πρόγραμμα ότι έχουμε ένα ειδικό κλινικό σενάριο μετά από την λήψη αγκιοδραστικών ουσιών, μετά από ενδοσιραγκώδη ένεση αγκιοδραστικών ουσιών, οπωσδήποτε στην κατηγορία των φαρμάκων, μια από τις κύριες αιτίες είναι τα φάρμακα λοιπόν αυτά για τη στήση. Ξέρουμε ότι στις σειρές από 0,4 έως 35% για κάποιον που κάνει ενδοσιραγκώδεις ενέσεις και σε σχέση με τα επιμέρους φάρμακα περισσότερο η παπαβερίνη παρά η αλπροσταδίλη μπορεί να μας κάνει πριαπισμό. Ο στόχος στην αντιμετώπιση του πριαπισμού είναι να λύσουμε την κατάσταση αυτή, να λύσουμε αυτή την επώδυνη στήση, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να διαφυλάξουμε και τη στητική λειτουργία, να διαφυλάξουμε τις λίες μυϊκές ίνες και να προλάβουμε την ίνωση. Η ίνωση είναι αυτή που θα μας κάνει μια ανεπίστρεπτη βλάβη και θα μειώσει και το μήκος του πέους βέβαια. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Ο ασθενής μας λοιπόν είναι ο Παναγιώτης, είναι 56 ετών, μεγαλοστέλεχος φαρμακευτικής, είναι ορκισμένος εργένης, είναι πολύ δραστήριος σεξουαλικά, πήρε τον μπόνους του και το γιόρτασε παίρνοντας έτσι μια εξαιρετικά καλή παρέα. Στήση πάνω από 5 ώρες, όλα αυτά στο τηλέφωνο. Έτσι βλέπετε και την ώρα πάνω δεξιά. Είναι Σάββατο πρωί, είναι 8 παρά 10. Συγγνώμη για την ώρα, αυτό μου έχει συμβεί. Υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω, πρέπει να έρθω στο ιατρείο, τι να γίνει. Από την άλλη μεριά βέβαια του τηλεφώνου είναι αυτός εδώ. Είναι ο ταλέπορος ο ουρολόγος, περιμένει ένα Σάββατο να ξεκουραστεί. Έχει πάει σε αρκετά γιουρόσκουλ, οπότε ξέρει αρκετά πράγματα. Σάββατο πρωί η γυναίκα του ξύπνησε με γκρίνια, χτυπάει το τηλέφωνο σου σαββατιάτικα. Στις 8.30 ώρα μπορώ να είμαι στο ιατρείο. Η πρωινή του στήση κράτησε λιγότερο από ένα λεπτό, βέβαια, με αυτό το τηλεφώνημα. Το χάσαμε το Σάββατο. Στο τηλέφωνο θα πείτε κάτι άλλο στον άρρωστό σας. Θα το δείτε σε λίγο στο ιατρείο, αλλά υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε για να και σώσουμε λίγο την κατάσταση. Ναι, Οδυσσία. Ήθελα να... παθολογικά δεν έχει κάτι, δεν ρωτάω για κάποια παθολογικά. Θα τα δούμε αυτά. Ναι. Μην είναι το τηλεφώνημα... Θα τον ρώταγα αν προσπάθησε να κάνει κάποιες μαλάξεις, γιατί συνήθως ασθενείς που ερχόντουσαν στο νοσοκομείο λέγανε ότι προκαλούσαν επίκλητα κάποια εξπερμάτιση για να μπορούν να κάνουν. Και τους ρωτάω αν έχει κάποια βελτίωση στην πίεση, δηλαδή στην ελαστικότητα του πέους. Ωραία. Κάποιος άλλος? Κάτι σε αυτή τη φάση. Ωραία. Εμείς λοιπόν στο τηλέφωνο του είπαμε να προσπαθήσει να κάνει μια εξπερμάτιση.
Γιατί μπορεί να μας λύσει τη στήση, το έχουμε δει γραμμένο αυτό το πράγμα. Επίσης, τι άλλο έχει περιγραφεί? Έχει περιγραφεί τα κρύα νερά, ακόμα και κλείσμα με παγωμένο νερό έχει περιγραφεί ότι μπορεί να μας δώσει κάποιο καλό αποτέλεσμα. Και το άλλο το οποίο έχει περιγραφεί είναι η άσκηση. Και μάλιστα υπάρχει και ένα σχετικά πρόσφατο paper που λέει ότι υπάρχει ένας γιατρός ο οποίος βάζει τους ασθενείς του να ανεβοκατεβαίνουν σκαλιά για 30 λεπτά και αυτό έχει σε ποσοστό 60% λύση του ισχυμικού πριαπισμού. Του είπαμε λοιπόν, επειδή είμαστε και στην επαρχία, του είπαμε ελάτε με τα πόδια στο ιατρείο, είμαστε και στον τέταρτο όροφο, ανεβείτε με ένα γρήγορο ρυθμό. Αν μπορέσουμε να σώσουμε την κατάσταση. Η απάντηση λοιπόν είναι, έχω δοκιμάσει να εξπραγματίσω, αλλά τώρα δεν μπορώ να το ακουμπήσω γιατί πονάει. Κάνω ένα ντουζάκι. Και έρχομαι. Τα συντηρητικά λοιπόν μέσα, όσα θα δείτε και όσα περιγράφονται, έχουν γενικά πολύ χαμηλό βαθμό τεκμηρίωσης. Παρόλα αυτά, δεν θα κάνει κακό αν μπορούμε κάτι από αυτά να το δοκιμάσουμε. Προφανώς δεν θα βάλουμε κάποιον να ανεβοκατεβαίνει σκαλιά για 35 λεπτά, αλλά μπορείτε να το δοκιμάσετε. Φτάνουμε λοιπόν στο ιατρείο. 8 και 32 η ώρα. Από το ιστορικό τι πληροφορίες θέλουμε? Ποιος θα μου πει? Δημήτρη. Πριν από τις αιτίες που είπες, αν έχει πάρει φάρμακα, αν έχει κάνει ενέσεις, αν έχει αιματολογικά νοσήματα, νευρολογικά, κάποια κακοήθεια, ό,τι μπορεί να σκεφτούμε από τις αιτίες. Άλλο. Αρτηριακή υπέρταση και αντιαιμοπεταλιακά. Πολύ ωραία. Κάτι άλλο. Αν έχει συμβεί ξανά στο παρελθόν κάποιο παρόμοιο περιστατικό. Σωστό. Ναι. Γιατί δεν πιάσετε το μικρόφωνο. Τους χάρη έγινε... ήθελε να κάνει σεξουαλική επαφή και του συνέβηκε ή απλά του έτυχε ενδεχομένως και πρωινή στήση, ξέρω εγώ, ή... Από το τηλεφώνημα είχε καλή παρέα το βράδυ, μας είπε. Αν υπήρχε τραύμα. Μ' αρέσει που σκέφτεστε όλοι πάρα πολύ πολύπλοκα. Κανένας δεν ρώτησε από ποια ώρα και μετά έχει στήσει. Έτσι. Το έχει πει στο ιστορικό, 5 ώρες. Α. Σωστό. Λοιπόν, αυτά που πρέπει να μάθουμε είναι η διάρκεια της στήσης, η ένταση της στήσης. Γιατί πρέπει να μάθουμε την ένταση της στήσης? Γιατί μια στήση που ψιλομαλακώνει και ξανάρχεται είναι λίγο διαφορετικό και λίγο μας αφαιρεί το άγχος. Αν πονάει ή όχι, αν έχει παλιότερα επεισόδια πριαπισμού, πώς αντιμετωπίστηκαν αυτά, ποιο είναι το στάτους του σε σχέση με τη στητική του λειτουργία, αν χρησιμοποιεί βοηθήματα για τη στήση, αν παίρνει οποιοδήποτε φάρμακο ή οποιαδήποτε ουσία, αιματολογικά, καρδιολογικά προβλήματα, κακώς σε ποιος περίνεο. Να λοιπόν και απαντήσεις. Από τις 2-2,5 λοιπόν έχει στήση, η ένταση της στήσης του φαίνεται μάλλον ίδια όλες τις ώρες. Πονάει όλο και περισσότερο, πήρε ένα παναντόλ, μαλάκωσε λίγο, αλλά ο πόνος υπάρχει. Πρώτο επεισόδιο, στητική του λειτουργία την αναφέρει άριστη, που και που παίρνει κάτι όμως έτσι για καλύτερες επιδόσεις. Και τι έγινε λοιπόν χθες το βράδυ? Χθες έκανε μία ένεση λοιπόν που το έφερε ο ξάδερφος από την Αμερική, μία φοβερή ένεση, δεν υπάρχει εδώ, μας έχει φέρει και το μπουκαλάκι και δεν την έκανε και ολόκληρη, έκανε μισό ml από TriMix. Σχετικά με τα φάρμακα και τις ουσίες, παίρνει ένα τέταρτο λοπρεσόρ πρωί βράδυ, παίρνει ένα κρεστόρ αν το θυμηθεί. Τίποτα από το υπόλοιπο ιστορικό. Καμία κάκωση στο πέος και στο περίνεο. Από εκεί και πέρα πώς προχωράμε σε ένα τέτοιο άρρωστο? Είμαστε στο ιατρείο. Έχουμε πάρει το ιστορικό. Ναι. Θα κάνετε κάποια φαρμακευτική προσπάθεια, δηλαδή στο ιατρείο είναι εφικτό αυτό? Διαγνωστικά τελειώσαμε. Υπέρηχο. Αν δογνωστικά, έναν υπέρηχο. Οπωσδήποτε. Ένα υπέρηχο γράφουμε. Λοιπόν, διαγνωστικά λοιπόν συνεχίζουμε. Εγώ θέλω και την εικόνα από τα χέρια μου, να δούμε πώς είναι. Γιατί θέλουμε την εικόνα αυτή, πρακτικά? Έχει κάποιος κάποια ιδέα? Έχει διαφορά, να σας το πω λίγο πιο απλά. Έχει διαφορά στο πώς θα είναι η στήση ο αρτηριακός πριαπισμός, ο πριαπισμός υψηλής ροής από τον ισχυμικό πριαπισμό? Η χαλαρή βάλανος, δηλαδή. Χαλαρή βάλανος. Και επίσης ξέρουμε ότι στον αρτηριακό πριαπισμό δεν έχουμε αυτό το stiffness, αυτή την τέλεια στήση. Έτσι, μπορεί να έχουμε οποιαδήποτε σκληρότητα στα σειραγκώδη σώματα. Και το υπερηχογράφημα
Μην ξεχάσετε να κάνετε και ένα υπερηχογράφημα στην ουροδοχοκίστη. Αφήστε πάνω την κεφαλή. Είναι ένας άνθρωπος που έχει μια τέλεια στήση. Μπορεί να μην έχει ουρήσει, μπορεί. Να είστε εσείς σε μια φάση που θα κάνετε ό,τι είναι να κάνετε από εκεί και πέρα και να έχει 500 ml μέσα και να χτυπιέτε πάνω στο τραπέζι. Γιώργο, ναι. Νομίζω ότι όποιος έχει κάνει στη ζωή του ενδοσυραγκώδη ένεση, ξέρει τη διαφορά της στήσης που προκαλείται φυσιολογικά από τη στήση που προκαλείται από τα φάρμακα. Είναι μια στήση, αυτή από τα φάρμακα που είναι πολύ σκληρή, μια ξυλώδη στήση, ένα πέος το οποίο δεν είναι αυτό που ξέρουμε σαν στήση. Ακριβώς. Να λοιπόν και τα αποτελέσματά μας. Συραγκώδη σε στήση, άκαμπτα, ευάλωτος είναι μαλακή, χωρίς άλλα ευρήματα, πονάει πάρα πολύ. Κάνουμε το υπερηχογράφημά μας, καμία αιματική ροή στις συραγκώδεις αρτηρίες. Από εδώ και πέρα, ξεκινάει ένα χαρούμενο διάλειμμα φυσιολογίας, βιοχημίας, παθοφυσιολογίας και ιστολογίας. Λοιπόν, δομή των συραγκωδών σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Οι γνωστές μας λύες μυϊκές είναι, στο βασικό συστατικό σε αυτή τη φάση. Ξέρουμε λοιπόν πώς γίνεται η στήση μας και ξέρουμε όλο το μηχανισμό. Εντάξει, από τις συραγκώδεις αρτηρίες μέσω των ελικοειδών αρτηριών γεμίζουν οι φλεβώδεις κόλποι, συμπιέζονται οι αρτηρίες, συμπιέζονται οι φλέβες, σχηματίζεται η στήση. Σε μικροσκοπικό επίπεδο όλα αυτά επάγονται από το μονοξίδιο του αζότου. Ξέρουμε τη δράση των φαρμάκων και των αναστολέων της 5 φωσφοδιεστεράσης, αλλά και όλων των υπόλοιπων φαρμάκων που παίρνουμε. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι η αλπροσταδίλη μας εδώ πέρα θα ενεργοποιήσει την αδενηλική κυκλάση ώστε να παραχθεί κυκλικό AMP και αυτό με τη σειρά του να μειώσει το ασβέστιο επάγοντας τη χάλαση των λίων μυϊκών ινών, με αποτέλεσμα να επέρχεται η στήση. Από εκεί και πέρα η φεντολαμίνη αναστέλει τη δράση του συμπαθητικού με αποτέλεσμα να υπερισχύει το παρασυμπαθητικό και να επάγεται η στήση. Και από εκεί και πέρα έχουμε την παπαβερίνη που είναι αναστολέας με τη σειρά της της φωσφοδιεστεράσης 2, 3, 4 και αυτή με τη σειρά της αναστέλει την αποδόμηση του κυκλικού AMP με αποτέλεσμα πάλι να μειώνεται το ασβέστιο. Αυτή είναι λίγο πολύ η δράση και θα δούμε πώς θα τα συνδέσουμε λίγο αυτά και το τι συμβαίνει στον πριαπισμό σε σχέση με το τι προσπαθούμε να πετύχουμε στη λύση του πριαπισμού. Υπερηχογραφικά, τα βασικά στάδια της στήσης, έτσι. Και πάμε τώρα λοιπόν να δούμε την πολύ εύκολη παθοφυσιολογία του πριαπισμού. Τι συμβαίνει λοιπόν σε αυτή την κατάσταση. Και συμβαίνει αυτό. Είναι πάρα πολύ απλό. Νομίζω ότι μπορούμε όλοι πολύ εύκολα να το καταλάβουμε. Δεν ξέρω αν έχει κάποιος κάποια απορία. Έτσι. Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο το σχήμα. Να σας πάω ξανά πίσω. Στην ουσία είναι εύκολο με την έννοια ότι γνωρίζουμε όλοι το μηχανισμό του μονοξιδίου του αζότου και του GTP που γίνεται κυκλικό CGMP. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνεται το ασβέστιο και να επάγεται η χάλαση των λίων μυϊκών ινών. Οτιδήποτε στην εικόνα αυτή, από το σημείο αυτό και πέρα, επάγει τη σύσπαση των λίων μυϊκών ινών. Δηλαδή, το σύστημα της ρο-αρό κινάσης και το σύστημα του συμπαθητικού. Δεν στέκομαι άλλο σε αυτή τη διαφάνεια. Θα δούμε πώς γίνονται αυτά τα πράγματα μετά. Καλά, αυτή η διαφάνεια ήταν κακοήθης, όπως μου. Το ξέρω κύριε καθηγητά, αλλά θα τα ξεδιαλύνω τα πράγματα. Σαν αποτέλεσμα όμως αυτό τι έχει. Την υποξία, την οξέωση και την γλυκοπενία. Όσο περνάει η ώρα, οι καταστάσεις αυτές οδηγούν σε λειτουργικές αλλαγές και τελικά σε μόνιμες δομικές αλλαγές στο στητικό ιστό. Υπερηχογραφικά, αυτό είναι το πάρα πολύ καλό σενάριο, όπου διατηρείται πάλι μια μικρή ροή, όχι ικανή όμως για άρδευση του στητικού ιστού και για οξυγόνωση του στητικού ιστού. Εδώ λοιπόν, αν μου πείτε ότι ναι, βλέπουμε μια ροή στη συραγκώδη αρτηρία, δείτε την κλίμακά μας. Είναι πάρα πολύ μικρή ροή. Εμείς λοιπόν με τα μηχανήματά μας και στο ιατρείο μας δεν περιμένουμε να δούμε απολύτως τίποτα. Σε επίπεδο λοιπόν λειτουργίας, τι γίνεται. Σε επίπεδο λοιπόν λειτουργίας έχουμε, είπαμε, υποξία, έχουμε οξέωση και έχουμε και γλυκοπενία. Δείτε λοιπόν τι γίνεται στον τόνο των λίων μυϊκών ινών όσο περνούν οι ώρες. Μετά την πρώτη και δεύτερη ώρα έχουμε μια τεράστια πτώση του μυϊκού τόνου. Το μέγιστο είναι οι 4 ώρες.
Και αν πάμε λοιπόν με φενιλεφρίνη να αναστρέψουμε αυτή την κατάσταση, να δώσουμε ξανά τη δυνατότητα στο μυϊκό ιστό να αποκτήσει μυϊκό τόνο, βλέπουμε λοιπόν ότι η αύξηση του τόνου, ακόμα και με την τεράστια αύξηση της δόσης της φενιλεφρίνης, είναι πρακτικά μηδενική μετά τις 4 ώρες. Το διάγραμμα αυτό είναι μετά το σημείο αυτό, μετά τις 4 ώρες. Μετά τις 4 ώρες είναι πάρα πολύ δύσκολο πρακτικά για τις λίες μυϊκές ίνες να επανακτήσουν τον τόνο. Αυτά όσον αφορά το κομμάτι της λειτουργικότητας. Στο κομμάτι της δομής, στο κομμάτι των δομικών αλλαγών λοιπόν που συμβαίνουν, στεκόμαστε λοιπόν εδώ, ότι σε λιγότερο από 24 ώρες έχουμε ήδη μαστολείο μυϊκό ιστό, έχουμε συσσόρευση λεμφοκυττάρων, έχουμε σποραδικά απογύμνωση των άγκινων και μετά τις 24 ώρες εστιακά νεκρώσεις, αλλαγές και ίνωση. Το όριο λοιπόν είναι στις 24 ώρες. Έτσι λοιπόν και ορίζουμε ένα σημείο πρακτικά χωρίς επιστροφή, είναι το σημείο όπου οι αλλαγές στο στυτικό ιστό δεν μπορούν να αντιστραφούν. Έτσι λοιπόν, το παράθυρο της ευκαιρίας όπου μπορούμε να επέμβουμε και ανεπίστρεπτες βλάβες. Το όριό μας λοιπόν είναι οι 24 ώρες. Ολοκληρωμένη εικόνα λοιπόν, ο Παναγιώτης έχει ισχυμικό πριαπισμό, φιλόμενο σε ενδοσυραγκώδη ένεση, περίπου 6 ώρες από την έναρξη, πονάει πολύ. Τα συντηρητικά μέσα αυτά, περπάτα, κάνε το παγωμένο ντους, προσπάθησε να ξεπραγματίσεις. Εντάξει, δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Είναι υγιέστατος. Πώς προχωράμε? Σας ακούω. Είναι φαρμακευτική αντιμετώπιση. Να κάνουμε αρέωση, όπως γνωρίζουμε, ένα κυβικά εκατοστό φενιλεφρίνης. Οτιδήποτε. Ναι. Έχουμε ενδοσυραγκώ... Ποιος θα έκανε σε αυτή τη φάση μια ενδοσυραγκώδη ένεση ενός συμπαθητικού μυητικού? Θα έκανε κανένας? Εκτός τον Οδυσσέα. Οι υπόλοιποι τι θα κάνανε? Νίκο, τι θα έκανες? Μια αφέμαξη. Θα έκανες αφέμαξη. Οι υπόλοιποι αφέμαξη. Χωρίς γνώμη. Έτσι ξεκινάμε σε τέτοια περιστατικά Σάββατο πρωί. Ναι. Επειδή εγώ δεν είμαι επιστήμονας όπως είπες. Λαϊκός άνθρωπος. Λοιπόν, να σας τα πω λίγο όπως τα διαβάζουμε στο Google και όχι στα βιβλία τα επίσημα, λίγο για να γίνει λίγο για να ιστορία αυτή. Λοιπόν, τι έχουμε για να γίνει στήση? Εγκλωβισμό αίματος. Έτσι, αν πάρουμε και εγκλωβίσουμε αίμα, αν το πάρουμε σε ένα ποτήρι, τι θα κάνει αυτό το αίμα? Θα πήξει. Έτσι, ωραία. Για να γίνει εγκλωβισμός αίματος, τι πρέπει να έχουμε στη στήση? Το ξέρουμε με τη φυσιολογία της στήσης. Χάλαση των λίων μυϊκών ινών. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, άρα στον πριαπισμό, σε αυτή την κατάσταση της χάλασης, πώς είναι η ροή μέσα στα συραγκώδη κατά τη διάρκεια της στρίσης που γίνεται για τροφικούς λόγους? 3 ml per minute, ελάχιστο είναι αυτό που φεύγει και μπαίνει για μια φυσιολογική στήση. Ελάχιστο για τροφικούς λόγους. Και αυτό όμως διακόπτεται. Τι θα κάνω αν βάλω μια περιχειρίδα εδώ πέρα στο χέρι του συναδέλφου και τη φουσκώσω και την αφήσω? Θα σταματήσει υποξία, έτσι, ισχυμία, υποξία. Θα φτάσει στο σημείο όλη τη διαδικασία με να φτάσει στην έκρωση. Λοιπόν, η ίδια διαδικασία γίνεται και εκεί. Γιατί ακριβώς δεν μπορούν να συσπαστούν. Μάλιστα. Λοιπόν, άμα του έχω την περιχειρίδα και πάρω μία ένεση, κάτι, έναν ορό, έτσι, και του τον βάλω από εδώ πέρα, θα πάει το φάρμακο, ό,τι ορό βάλω, ό,τι φάρμακο. Άμα το βάλω από εδώ θα κάνει τίποτα? Όχι. Άμα του λύσω την περιχειρίδα θα κάνει τίποτα? Άμα είναι στη φλέβα θα περάσει στην κυκλοφορία. Έτσι. Τοπικά μπορεί να μεταβολιστεί όταν είναι νεκρωμένα όλα? Όχι. Άρα ό,τι ρίχνεις δεν μπορεί να δουλέψει μέχρι να επανέλθει η ισορροπία για να μπορεί να μεταβολιστεί τα φάρμακα. Τα φάρμακα δεν είναι ότι τα βάζω, γιατί θα το βάζω και στο μπουκάλι και θα δούλευε. Τα φάρμακα ενσωματώνονται σε λειτουργικά κύτταρα για να μεταβολιστούν, για να κυκλοφορήσουν και για να μεταβολιστούν. Άρα είναι πολύ κρίσιμο αυτό που είπε ο κ. Κουσουρνάς. Οι 24 ώρες είναι για μία αναστρέψιμες βλάβες. Γιατί κάποιοι
παρότι τις 24 ώρες θα λειτουργήσουν και το επιχειρούμε. Είναι αυτό που είπε ότι κάποιες φορές μπορεί να έχει μία λίγο μεγαλύτερη, κάτι να σωθούν και πόσο υγιή είναι και πόσο ανθεκτικότητα έχουν τα κύτταρα. Οπότε κάποιες φορές μπορεί κάποια να επιβιώσουν. Έτσι. Άρα, εάν ξέρουμε ότι το φάρμακο δεν θα λειτουργήσει, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι τι. Πρώτα να του βγάλω την περιχειρίδα για να κυκλοφορήσει το αίμα, να κάνει και μετά να του βάλω τη φλέβα. Καλό ήταν γιατί φούσκωσε η φλέβα για να βρω να βάλω τη βελόνα μου, αλλά δεν είναι καλό για να χορηγήσω. Μετά το βγάζουμε. Την περιχειρίδα δεν τη βγάζουμε και όταν μας παίρνουν αίμα δεν το λύουν για να μπορέσουν να τραβήξουν. Άρα λοιπόν, άμα αυτό το μεταφέρουμε τώρα στο πέος, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει πρώτα να αποκαταστήσουμε και να μπει λίγο αίμα για να μεταβολιστεί και λίγο να πάρουν πάνω τα κύτταρα. Πώς θα το κάνουμε αυτό στο πέος? Με αφέμαξη. Και άμα δώσουμε το φάρμακο εκεί πέρα που είναι, ενώ δεν λειτουργούν τα κύτταρα, το φάρμακο τι θα κάνει? Θα φύγει μόνο. Και θα πάει στην κυκλοφορία. Και άμα δώσουμε φάρμακο το οποίο επηρεάζει την κυκλοφορία, τι θα κάνει? Θα μας πέσει. Θα κάνεις μπόλους, και άμα κάνεις, και γι' αυτό λέμε ότι η αδρεναλίνη είναι επικίνδυνο για τα λοιπά. Γιατί κάνεις ένα μπόλους αδρεναλίνης που πάει στην καρδιά. Άρα πρέπει πρώτα να λειτουργήσει λίγο. Έτσι. Τα βγάλαμε λίγο με άλλα απλά τέτοια τους μηχανισμούς. Okay. Συγγνώμη για την παρέμβαση του Google, αλλά αυτό είναι πολύ βασικό να καταλάβουμε ότι πρέπει πρώτα να εξασφαλίσουμε λίγο κυκλοφορία σε αυτό τον ιστό, να πάρει λίγο επάνω του, να μπορεί να δουλέψει. Να μπορεί να δουλέψει. Και αυτό θα το κάνουμε με την αφέμπαξη, να μπουν λίγο αίμα φρέσκο, να μπορέσουν λίγο να πάρει επάνω, να μπορέσουν να δουλέψουν για τα φάρμακα. Άρα θα κάνουμε αφέμαξη, θα περιμένουμε λίγο να πέσει το πέος και μετά, άμα είναι όταν θα ξανασηκωθεί, που ξέρεις ότι είναι φρέσκο αίμα που μπορεί να μεταβολιστεί το φάρμακο, θα δοκιμάσεις με το φάρμακο Οδυσσέα. Εντάξει, έγινε κατανοητό. Συγγνώμη για την παρέμβαση. Πριν φτάσουμε λοιπόν όμως εκεί, επειδή πρέπει να κάνουμε παρεμβάσεις, υποστηρίξτε λίγο τον άρρωστό σας. Έτσι, να έχετε λοιπόν μια φλέβα, γιατί κάτι θα του κάνουμε και όπως είπε και ο καθηγητής, αυτά τα φάρμακα είναι ενδεχομένως συνότροπα και μπορούμε να έχουμε καταστάσεις πολύ πιο περίεργες. Ένα παυσίπον, ένα αγχολητικό, ποτέ δεν έβλεψε κανέναν. Θέλουμε έναν ήρεμο ασθενή, ένα συνεργάσιμο ασθενή. Έτσι, στην περίπτωσή μας, βάλαμε μια φλεβούλα, ένα φυσιολογικό αργά. Δεν χρειάζεται να το φορτώσουμε, να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. Αν κρατάμε μια φλέβα εκεί στη θέση της, που κάναμε και μια βολτάρεν, έχει πάρει και ένα ζάναξ από μόνο. Γιώργο, αυτά είναι πολύ σοφά τα τρία που είπες. Δεν τα έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου, αλλά είναι πολύ σοφά. Ξέρω, κύριε καθηγητά, έχετε δει 2.000 περιορισμούς. Εμείς φοβόμαστε ακόμα. Όχι, να σας πω κάτι. Όταν άρχισα να το κάνω ως ειδικευόμενος, το έκανα γιατί είχαμε πάρα πολλούς παραπληγικούς ασθενείς. Και τότε με είχα βάλει στο ουροδυναμικό για ένα χρόνο. Και είχα κάνει τη βλακεία να αρχίσω την καριέρα μου, προσπαθώντας αυτά τα νέα παιδιά που έβγαζα το μόνιμο καθηγητήριο και έβγαζα κανένα διαλείποντες, να αρχίσω να τους κάνω ενέσεις. Προφανώς, ξέρετε, και χωρίς εμπειρία, είχα 2 με 3 την ημέρα. Πριοπισμού σε παραπληγικούς, καταλαβαίνετε, το χειρότερο είναι αυτοί που θα σου κάνουν πριοπισμό σίγουρα. Και μόνο με παπαβερίνη τότε υπήρχε, δεν υπήρχε άλλο φάρμακο, που είναι ό,τι χειρότερο. Έτσι ακριβώς. Το πρώτο βήμα λοιπόν, αφέμαξη ή συμπαθητικομιμητικά, σε αυτό τα guidelines μας λένε ότι στην περίπτωση των ενδοσυραγκωδών ενέσεων μπορούμε να δοκιμάσουμε και πρώτα συμπαθητικομιμητικά χωρίς να κάνουμε αφέμαξη. Η ουσία του πράγματος όμως είναι αυτή που περιέγραψε ο καθηγητής και θα δούμε παρακάτω. Ναι, θέλουμε το συμπαθητικομιμητικό, αλλά θέλουμε και να έχει τις κατάλληλες συνθήκες για να δράσει. Το πρώτο βήμα λοιπόν... Γιώργο, γύρισε πίσω. Ναι. Νομίζω στη δεύτερη σειρά... Αυτό που λέει, να δείτε φρέσκο αίμα. Θα φτάσουμε. Να, ναι. Αυτό είναι το βασικό, το red blood. Αυτό είναι το πολύ βασικό. Θα φτάσουμε ακριβώς εκεί. Το πρώτο βήμα, μην ξεχνάμε λίγο βασικούς κανόνες. Μία απολίμανση στην περιοχή, λίγο πεταντινάκι που θα κάνουμε την ένεσή μας. Και οπωσδήποτε κάποια αναισθησία. Έτσι, μπορούμε να κάνουμε ό,τι ξέρουμε. Από μία απλή τοπική αλυφή, μία έμπλα στο σημείο που θα κάνουμε τους χειρισμούς, μέχρι ένα περινευριδιακό μπλοκ, μέχρι ένα κεντρικό μπλοκ. Οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες συνθήκες και καλύτερη συνεργασία από τον άρρωστό μας, στη φάση αυτή είναι δόκιμο. Φτάνουμε λοιπόν στην αναρρόφηση και στην αφέμαξη.
Πού θα βάλουμε τη βελόνα μας, λίγο πολύ αυτά τα πράγματα είναι γνωστά. Εντάξει, 2-10, 3-9 στις ώρες αυτές του πέους, θα αποφύγουμε τις δομές, θα αποφύγουμε οπωσδήποτε το αγκιονευρώδες, θα αποφύγουμε οπωσδήποτε την ουρίθρα μας. 1-2 προσβάσεις, αν έχουμε και κάποιον να μας βοηθήσει ακόμα καλύτερα. Και μέχρι να αναρροφήσουμε κόκκινο αίμα. Δεν ξέρω αν το βλέπετε καλά. Βλέπετε λοιπόν πώς είναι το αίμα στις πρώτες σύριγγες και όσο προχωράμε προς τα δεξιά, το χρώμα ανοίγει. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι βγάζουμε 20 ml, βγάζουμε 40 ml, κάναμε την αφέμαξη και τελείωσε. Ο στόχος είναι να αρχίσουμε να βλέπουμε κόκκινο ζωντανό αίμα να βγαίνει από την αναρρόφησή μας. Έκπληση κάνει κανένας? Μάλλον κάνετε, κύριε καθηγητά. Βάζω φενιλεφρίνη, βγάζω τη φενιλεφρίνη, οπότε είναι, όπως λέμε, η παρινισμένη σύριγγα, πώς να την πω, φενιλεφρινισμένη σύριγγα, και βάζω φυσιολογικό ωρό και το τραβάω κατευθείαν. Ίσως αυτό βοηθάει, δεν ξέρω και αν βοηθάει, αλλά είναι απλώς θέμα πώς το έμαθε κανένας. Αυτό έτσι όπως το έμαθα πριν 25 χρόνια στην Αμερική, έτσι συνεχίζω να το κάνω. Αυτό το χρησιμοποιώ. Χωρίς λοιπόν αγκιοδραστική ουσία, χωρίς ένα συμπαθητικό μιμητικό, το να κάνει κανείς αφέμαξη και αφέμαξη με έκπληση ταυτόχρονα, με φυσιολογικό όρο, είναι πρακτικά το ίδιο πράγμα. Οπότε, απλά αφέμαξη. Λοιπόν, πρακτικά, συγγνώμη για να μην μπερδεύεις, αυτό που κάνω εγώ είναι για να χρησιμοποιώ ελάχιστη τέτοια φενιλεφρίνης για να αρχίσω να βλέπω σιγά σιγά τι γίνεται, έτσι. Γιατί φοβάμαι εκείνη την ώρα να κάνω, οπότε αυτό είναι το ελάχιστο. Οπότε παίρνεις μία εικοσάρα, την τραβάς τη φενιλεφρίνη, τη βγάζεις, βάζεις φυσιολογικό και κάνεις μία έκπληση για να μείνει λίγο, να αρχίσεις να κάνεις μικρές δόσεις να απορροφηθούν. Αλλά είδατε, αυτό που μου κάνει εντύπωση και πάρα πολύ ωραία εικόνα που έδειξε ο Γιώργος είναι ότι πρέπει να επιμείνουμε στην αφέμαξη. Έτσι. Και ουσιαστικά ο Τζον Πράιορ έλεγε ότι χειρουργούν και κάνουν παρακάμψεις ή ιστορίες αυτοί που δεν έχουν υπομονή να κάνουν αφέμαξη. Αλλά οποιαδήποτε παρέμβαση χειρουργική θα κατεστά τον άνδρα να έχει θετική δυσλειτουργία. Οπότε πρέπει να έχουμε υπομονή σε αυτές τις καταστάσεις. Ο Παναγιώτης λοιπόν μας ταλαιπώρησε αρκετά. 10 σύριγγες των 20 ml και ξέρετε λοιπόν πώς είναι η διαδικασία αυτή. Το αίμα λοιπόν στις τελευταίες σύριγγες είναι το χρώμα το οποίο θέλουμε. Το οποίο σαν να έχει μαλακώσει λιγάκι, όχι ικανοποιητικά. Μόλις σταματάμε λίγο να ξεκουραστούμε, να ξεπιαστούν τα χέρια μας, να βρίσουμε από μέσα μας, ξαναγεμίζει. Ο πόνος έχει μειωθεί αισθητά, τουλάχιστον οι συνεργάσιμους. Να τα ζωτικά του και δεν είναι κακό στη φάση αυτή ή νωρίτερα ή λίγο αργότερα να έχουμε ένα πιεσόμετρο, ένα οξύμετρο, να παρακολουθούμε λίγο τα βασικά πράγματα και περισσότερο για να ξεαγχωθούμε. Και στο σημείο αυτό κάτι καταφέραμε, αλλά το εφόσον υπάρχει και καλύτερο, πάμε λοιπόν για το καλύτερο. Στη φάση αυτή λοιπόν τι προσπαθούμε να πετύχουμε σε σχέση με το σηματάκι μας. Φέρνουμε φρέσκο αίμα μέσα. Αυτό λοιπόν αντιστρέφει τις καταστάσεις της υποξίας, της οξέωσης, της γλυκοπενίας, με αποτέλεσμα λοιπόν να σταματάει στο σημείο αυτό η αναστολή στο σύστημα της ρώα και ρώ κινάσης και να σταματάει η αναστολή στο συμπαθητικό σύστημα. Άρα λοιπόν αυτά μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά και να επαχθεί η σύσπαση του λίου μυϊκού ιστού. Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε. Τι πιθανότητες έχουμε να το πετύχουμε μόνο με την αφέμαξη, είναι γύρω στο 30%. Εμείς λοιπόν πού βρισκόμαστε, ο Παναγιώτης είναι στο ύψος του, αλλά σε αυτή τη φάση έχουμε κερδίσει χρόνο. Γιατί έχουμε αντιστρέψει τις συνθήκες στο μικροπεριβάλλον του σιραγκώδους. Δεν έχουμε ένα σιραγκώδες το οποίο συνεχίζει και πεθαίνει. Εντάξει. Πάμε λοιπόν στα φάρμακα. Πείτε μου λοιπόν ποια φάρμακα χρησιμοποιούμε για τον πριαπισμό. Φενιλεφρίνη, άλλο. Ετιλεφρίνη. Έχει χρησιμοποιήσει κανείς κάποιο άλλο εκτός από αυτά τα δύο? Αδρεναλίνη έχει χρησιμοποιήσει κανένας? Όχι. Οποιοδήποτε άλλο? Έχει χρησιμοποιήσει κανένας φάρμακα από το στόμα για τον πριαπισμό, ψευδοεφεδρίνη? Κανένας. Και μην τα χρησιμοποιείτε, δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα.
φενιλεφρίνη, ετιλεφρίνη, αδρεναλίνη. Και θα σας βάλω λοιπόν και αυτό το οποίο είναι το νέο φοβερό τρέντ και φοριέται πολύ στον πριαπισμό, το μπλε του μεθυλενίου. Αυτά που σας έχω δίπλα είναι οι συγκεντρώσεις και στις οποίες τα βρίσκουμε στην ελληνική αγορά, γιατί σας έχω φτιάξει ένα πινακάκι λίγο αργότερα. Σε σχέση με τα συμπαθητικομιμητικά, ποια είναι η βασική τους δράση? Εμείς θέλουμε λοιπόν την α1 και β2 δράση, ουσιαστικά την α1 δράση. Έτσι, θέλουμε τη δράση τους ως α1 αγωνιστές. Και η κακή δράση, η παρενέργεια, που είναι αυτό το οποίο τους περισσότερους τους φοβίζει και έχουμε και, και στα guidelines αυτά, monitoring και προσοχή στα καρδιολογικά, είναι η β1 δράση. Από έναν πάρα πολύ παλιό πίνακα, παλιό σχέση με τα ιατρικά δεδομένα του 1995, που τα είχε κατηγοριοποιήσει όλα αυτά. Ποιο είναι λοιπόν το φάρμακο εκλογής το οποίο έχει την καλύτερη α1 δράση και την καθόλου β1 δράση? Είναι αυτό που είπατε λοιπόν πριν, είναι η φενιλεφρίνη. Αυτά λοιπόν είναι τα φάρμακά μας, έτσι όπως τα έχουμε στην ελληνική αγορά. Αυτό λοιπόν που προσπάθησα να σας κάνω είναι να σας δώσω έναν έτοιμο μπούσουλα σχετικά με το πώς να διαλύσουμε το φάρμακο αυτό για να έχουμε το μείγμα το οποίο θέλουμε. Έτσι, ανάλογα λοιπόν με την σε δόσεις του 1 ml μετά, 1 ml φενιλεφρίνη σε 39 ml φυσιολογικού ή σε 19, για να πετύχουμε στη δόση μας του 1 ml 250 μικρογραμμάρια ή 500 μικρογραμμάρια. Αντίστοιχα παρακάτω, δεν θέλω να σταθώ σε αυτά τόσο πολύ, όσο να σας πω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά σε όσους έχουν ανθρώπους οι οποίοι κάνουν ενδοσυραγκώδεις ενέσεις ή κάνετε τρίπλεξ στο ιατρείο σας. Αυτά τα διαλύματα δεν είναι και τόσο απαραίτητο να τα φτιάχνετε εκείνη την ώρα. Μπορείτε να έχετε ένα έτοιμο διάλειμμα μακριά από το φως. Τα διαλύματα αυτά είναι σταθερά και το διάλειμμα αυτό θα το πετάξετε μόνο εφόσον αρχίσει και οξυδώνεται. Να έχετε λοιπόν κάτι τέτοιο έτοιμο για πάνε ενδεχόμενο, τουλάχιστον όσοι βλέπουν τέτοια περιστατικά. Να πούμε λίγο ότι εμείς αυτό που χρησιμοποιούμε τα τελευταία 25 χρόνια, παίρνω μία δεκάρα σύνδυγκα, η φενιλεφρίνη είναι 1 ml, βάζω άλλα 9 ml και τη γεμίζω και από αυτό παίρνω 1 ml το διάλειμμα και το κάνω. Και επαναλαμβάνω κάθε γύρω στο τέταρτο. Λοιπόν, διαβάζοντας για τον πριαπισμό, θα δείτε πάρα πολλά και σε σχέση με τη δοσολογία και σε σχέση με την συχνότητα χορήγησης. Ο αριθμός λοιπόν χορήγησης και οι μέγιστες δοσολογίες είναι ενδεικτικές, εξού και τα ερωτηματικά στο τέλος. Αυτό γιατί, αν δεν έχουμε κάνει μια καλή αφέμαξη, όση φενιλεφρίνη και να δώσεις, θα πάει στο κουτρούλι το γάμο. Πρακτικά, επίσης, είναι φάρμακα τα οποία καίγονται, μεταβολίζονται τόσο γρήγορα που ουσιαστικά, ειδικά στο κομμάτι της φενιλεφρίνης, είναι πολύ δύσκολο να σου κάνουν κάποια συστηματική εκδήλωση. Θα πω επίσης ότι αν κάποιο από αυτά σας κάνει μια συστηματική εκδήλωση, σημαίνει ότι λίγο πολύ έχετε πετύχει και αυτό που θέλετε. Γιατί για να έχει κυκλοφορήσει το φάρμακο σε συστηματική κυκλοφορία, σημαίνει ότι το πέος έχει μια αιμάτωση. Λειτουργεί κανονικά, κανονικότερα από όσο πριν. Το φάρμακο λοιπόν εκλογής ποιο είναι? Είναι λοιπόν η φενιλεφρίνη. Τα φάρμακα τα οποία χρειάζονται monitoring, τουλάχιστον σε σχέση με τα guidelines μας, είναι λοιπόν αυτά τα τρία. Και η ετιλεφρίνη είναι το γνωστό σε όλους εφορτήλ, πάνθινο φάρμακο, έτσι, και πολύ εύκολο να το χειριστούμε. Την αδρεναλίνη δεν την έχω χρησιμοποιήσει προσωπικά, θα συνιστούσα και εσείς να μην τη χρησιμοποιείτε. Και μια άλλη λεπτομέρεια που θέλω να σας δώσω είναι σε σχέση με τη φενιλεφρίνη και την ετιλεφρίνη, η δράση των φαρμάκων αυτή είναι πάρα πολύ γρήγορη. Είναι περίπου ένα λεπτό στο κομμάτι της φενιλεφρίνης, είναι 42 δευτερόλεπτα, πραγματικά είναι μετρημένο, στο κομμάτι της ετιλεφρίνης. Και η δράση της φενιλεφρίνης κρατάει από 7 έως 20 λεπτά, της ετιλεφρίνης μπορεί να κρατήσει έως και 60 λεπτά. Σας την βάζω την ετιλεφρίνη και επιμένω λίγο στην ετιλεφρίνη, επειδή η φενιλεφρίνη είναι κρατικό είδος. Οπότε, θεωρητικά λοιπόν δεν μπορούμε, τουλάχιστον όσοι είμαστε ιδιώτες, να έχουμε πρόσβαση σε ένα τέτοιο φάρμακο. Το εφορτήλ λοιπόν είναι μια πολύ καλή εναλλακτική. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το χειριστούμε. Αν το χειριστούμε σωστά, δεν θα έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Στον Παναγιώτη,
Κάνουμε λοιπόν, έχουμε έτοιμο το μείγμα μας, γιατί είμαστε πάρα πολύ επιμελείς, το έχουμε από πριν και το έχουμε σε ένα γυάλινο μπουκαλάκι. Κάνουμε 2 φορές φενιλεθρίνη, 500 μικρογραμμάρια αναδόση, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Τα ζωτικά του έχουν μείνει τα ίδια και πέφτει κάτω το μπουκαλάκι και σπάει. Δοκιμάζουμε λοιπόν μπλε του μεθυλενίου. Υπάρχει κάτι πιο φτηνό και κάτι το οποίο είναι πιο αδρανές. Όχι. Εδώ δοκιμάζουμε λοιπόν τον μπλε του μεθυλενίου. Στον μπλε του μεθυλενίου κάνουμε μία δόση. Κάνουμε μία δόση, το αφήνουμε για λίγη ώρα, αναρρωθούμε και κρατάμε πιεσμένο το πέος για 5 λεπτά. Αυτή είναι η οδηγία. Γιατί 5 και όχι 6 ή όχι 10. Αυτό γράψαν οι συγγραφείς και αυτό έχει δοκιμαστεί και σε όλα τα papers. Το πέος λοιπόν, καθώς το συμπιέζουμε, είναι πλέον τελείως μαλακό. Όταν το αφήνουμε, αρχίζει να σηκώνεται πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα. Μικρή παρένθεση. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτή τη φάση? Πάμε στο σχήμα μας. Η φενιλεφρίνη που χρησιμοποιήσαμε δρά ακριβώς εδώ πέρα. Θα ενεργοποιήσει λοιπόν το συμπαθητικό μας. Έτσι θα επαχθεί η σύσπαση των λίων μυϊκών ινών. Το μπλε του μεθυλενίου είναι αναστολέας της γουανιλικής κυκλάσης. Δηλαδή σταματάει αυτή εδώ τη διαδικασία. Σταματάει δηλαδή την παραγωγή κυκλικού GMP, το οποίο όλοι γνωρίζουμε ότι είναι υπεύθυνο για την χάλαση των λίων μυϊκών ινών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να σταματάει η αναστολή και να ενεργοποιείται το σύστημα της ροκινάσης και τελικά να φωσφοριλιώνονται οι λεπτές άλυση της μυοσύνης. Πρακτικά βοηθάει να συσπαστούν οι λίες μυϊκές ίνες. Συσπώνται οι λίες μυϊκές ίνες, άρα αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έρχεται περισσότερο αίμα μέσα, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αντιστρέφονται η υποξία, η γλυκοπενία και η οξέωση και να σταματάει λοιπόν αυτός ο φαύλος κύκλος του πριαπισμού. Τι πιθανότητες επιτυχίας έχουμε μετά από τα βήματα αυτά, δηλαδή μετά από την αναρρόφηση και την έγχυση συμπαθητικού μιμητικού? 80%. Ο Παναγιώτης όμως, στο ύψος του, ακόμα, αλλά η στήση αυτή τη φορά είναι πιο μαλακή. Καμία ιδέα για το τι έγινε ή το τι μπορούμε να κάνουμε ή... Δεν έχουμε άλλο συμπαθητικό μιμητικό. Είναι στο πάτωμα, στο παντελόνι μας πάνω χυμένο. Δοκιμάσαμε και το μπλε του μεθυλενίου. Πρώτη φορά το δοκιμάσαμε. Κάτι έγινε. Ναι, Οδυσσέα. Καθετηριασμός και σκληρή επίδυση. Για να μην ξανακοιμήσει. Εφόσον μπορούμε να το αδειάσουμε. Ναι. Προχωρήσουμε σε σάντ. Σε εσάν στο ιατρείο? Όχι. Να μου πείτε πού θα ανοίξετε, κύριε Σπανέ. Κάποιος άλλος? Το στείλουμε αλλού. Το στείλουμε στο νοσοκομείο. Θα στείλουμε στο νοσοκομείο, ναι. Να ρωτήσω κάτι λίγο για να το ξεκαθαρίσουμε γι' όλα. Με τα συμπαθητικό μιμητικά, μέχρι πόσο είμαστε σχετικά ασφαλείς? Εγώ το λέω τώρα για τους συναδέλφους που μπορεί να μην έχουν πάρα πολύ εμπειρία. Mm-hmm. Γενικά με τη φενιλεφρίνη δεν είναι και τόσο αθώο φάρμακο. Εμείς, επειδή δεν έχουμε τον άρρωστο συνδεμένο σε μόνιτορ, συνήθως δεν βλέπουμε τις αιμοδυναμικές αλλαγές. Αλλά καμιά φορά, αν το χρησιμοποιήσουμε στο χειρουργείο, έστω και στην ελάχιστη δόση, ρίξτε μια ματιά στο μόνιτορ να δείτε τι συμβαίνει. Λοιπόν, γνώμη μου, αν καμιά φορά να δούμε λίγο και τη σφίξη του ασθενή. Αν έχουμε ένα ασθενή ο οποίος είναι με 50 σφίξεις, εγώ και μια δόση μπορεί και να φοβόμαι να του την κάνω. Το φάρμακο αυτό κάνει. Μπορεί να ρίξει τις σφίξεις και να κάνει ανακοπή. Επίσης, αυτό που είπε ο κ. Κουστουρνάς, είναι πολύ σημαντικό να είναι ενυδατωμένος ο άρρωστος. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 6 ώρες στεγνός, ακόμα και αν κάνει ανακοπή και να προσπαθήσει να τον ανατάξει σε επίπεδο νοσοκομείου, ακόμα και με ατροπίνη, μπορεί να μην παίρνει μπρος. Οπότε ο ρόλος που συζήτησε στην αρχή είναι πολύ σημαντικό να έχει μπει. Να είμαστε δηλαδή λίγο προσεκτικοί με αυτά τα φάρμακα. Οπωσδήποτε δεν είναι αθώα. Στον πίνακα πριν είδατε ότι. Σας βάζω τώρα κάποιες μέγιστες δόσεις, ειδικά στο κομμάτι της φενιλεφρίνης. Έχουν βγει τώρα τελευταία 2-3 papers, τα οποία αναφέρονται σε πάρα πολύ υψηλές δόσεις φενιλεφρίνης, αλλά σε νέους ασθενείς χωρίς κανένα καρδιολογικό ιστορικό. Στην ουσία, δεν ξέρω αν σε εσάς έχει τύχει ποτέ, που προφανώς έχετε πολύ μεγαλύτερη εμπειρία, να προχωρήσει κανείς σε
πολλές και πάρα πολλές και επαναλαμβανόμενες 10, ας πούμε, δόσεις φενιλεφρίνης ή 10 δόσεις ετιλεφρίνης. Νομίζω ότι αν τα πράγματα γίνουν σωστά και αν υπάρχει ένα κατάλληλο υπόβαθρο, δεν έχουν περάσει 3 μέρες, ας πούμε, τα πράγματα μπορούν να λυθούν πολύ εύκολα. Και οπωσδήποτε μη βιάζεστε να δώσετε τη μία δόση αμέσως μετά την άλλη. Δώστε τις λίγο χρόνο, δώστε τις 5 λεπτά, δώστε τις 10 λεπτά. Εντάξει. Εδώ λοιπόν, κάναμε ό,τι ήταν να κάνουμε. Και το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Από εκεί και πέρα, τι έχει γίνει. Ακούσαμε λοιπόν να δέσουμε το πέος, να βάλουμε ένα καθετήρα, να το στείλουμε στο νοσοκομείο ή να του κάνουμε ένα σαντ. Τι συμβαίνει μέσα στο πέος, δηλαδή όλα τα κάναμε σωστά. Θέλει κανένας να ακουμπήσει την κεφαλή του υπερήχου πάνω να δει τι γίνεται εκεί μέσα. Γιατί ουσιαστικά τι είπαμε, δεν θα δούμε καμία ροή και θέλουμε να δούμε κάποια ροή στη συραγκώδη αρτηρία. Εντάξει, αυτό λοιπόν κάναμε κι εμείς. Κάναμε ένα υπέρηχο. Έτσι λοιπόν, στο δεξί συραγκώδης είδαμε αυτή εδώ την περίεργη εικόνα και βάλαμε και τον ντόπλερ μας και έχει αυτό ακριβώς το πράγμα. Τι είναι, κύριε Καλυφιανάκη? Πολύ καλά είμαστε. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ ειδικό. Έτσι. Αυτό εδώ λοιπόν το πράγμα είναι μία επικοινωνία ανάμεσα στη συραγκώδη αρτηρία. Ναι. Είναι μία επικοινωνία ανάμεσα στη συραγκώδη αρτηρία και στους φλεβώδεις κόλπους. Έχουμε κάνει λοιπόν εκεί πέρα. Ναι. Αλλά αυτό στο ασπρόμαυρο που το έχεις δεν μπορεί να καταλάβει κανένας τι είναι. Σαφώς και δεν μπορεί να καταλάβει κανένας. Αλλά ο αρτηριακός πυραπισμός, που ουσιαστικά αυτό είναι παράκαμψη των ελικοειδών αρτηριών, που ουσιαστικά είναι αυτά από τα οποία είναι οι φραγμοί, τα διόδια. Έτσι, και επικοινωνία της συραγκώδους με τα συραγκώδη σώματα, οπότε έχουμε ανεξέλεγκτη συνεχή ροή. Αυτό αποτυπώνεται με ένα, αυτό που βλέπετε το σχήμα εκεί πέρα, ένα στρόγγυλο, ένα οειδές, το οποίο είναι κόκκινο μπλε, γιατί στροβιλίζει μέσα το αίμα όταν μπαίνει, οπότε είναι και κόκκινο και μπλε. Έτσι, άμα βάλετε ανάποδα τον υπέρηχο θα γίνει μπλε-κόκκινο, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, και αυτό είναι βέβαια είναι πολύ σπάνιο να γίνει και πολύ κατεμιά. Συνήθως αυτός ο αρτηριακός γίνεται, να το πούμε και αυτό, από χτύπημα υπαστή. Πάει να πηδήξει κάποιος μία καρέκλα και πέφτει και χτυπάει. Πάει να ανέβει κάπου σε ένα, να περάσει ένα φράχτη και πέφτει. Με τέτοια χτυπήματα γίνεται κάτω στο περίνεο και γι' αυτό όταν θα δείτε τον, που έχει μία γεμάτη καλή στήση αλλά μαλακή, δεν έχει σκληρότητα, το πρώτο που θα κάνετε είναι να πάρετε τον υπέρηχο για να τον βάλετε στο περίνεο, γιατί εκεί ήταν το χτύπημα. Και κατά 99% εκεί θα είναι ο αρτηριακός υπερπισμός. Και τον χάνουμε γιατί ψάχνουμε το πάνω στο πέος. Έτσι λοιπόν ακριβώς ξεκινήσαμε 8 παρά να ασχολούμαστε με το περιστατικό. Έχει φτάσει 11 και 10. Ξεκινήσαμε από έναν ισχυμικό πυραπισμό και καταλήξαμε λοιπόν σε έναν αρτηριακό πυραπισμό. Περιγράφεται λοιπόν ο αρτηριακός πυραπισμός μετά από τρώση συραγκώδους αρτηρίας και ακόμα και μετά την προσπάθειά μας, τρώση συραγκώδους αρτηρίας, κατά την προσπάθειά μας να λύσουμε έναν ισχυμικό πυραπισμό. Το μόνο το οποίο έχουμε να κάνουμε στην περίπτωση αυτή είναι, εφόσον ξέρουμε που έχουμε κάνει την ένεση, να πατήσουμε στο σημείο αυτό για να μπορέσει να επιθυλιοποιηθεί και να κλείσει αυτή η ανώμαλη επικοινωνία και να είμαστε λίγο υπομονετικοί. Πολύ ακραίο το σενάριο στην περίπτωση αυτή, αλλά ουσιαστικά αυτό τελικά κάναμε. Πιέζουμε 5 λεπτά, 10 λεπτά και αυτή είναι η τελική εικόνα την οποία θέλουμε να έχουμε. Στο σημείο αυτό, εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Πριν ρωτήσεις, ναι, να πω ένα. Γι' αυτό εγώ προτιμώ να βάζω την... γιατί βάζω και ό,τι πιο χοντρή πεταλούδα έχω. Και προτιμάω ότι βάζω από τη βάλανο, γιατί επίσης είναι και το σπονγκώδες που μου κρατάει πιο σταθερή. Δεν φεύγει τόσο εύκολα. Και στη χειρουργία περωνία πάντοτε από τη βάλανο κάνω για να κάνω τεχνητή στήση. Αλλά και αυτό από τη βάλανο δεν μπορείς να τραυματίσεις συραγκώδη αρτηρία, νούμερο ένα. Νούμερο δύο, αυτή η πίεση για να κλείσει είναι σωτήρια, γιατί έχουμε και το έχουμε δημοσιεύσει πολύ παλιά, ο Γιώργος Αρπηγίδης το είχε κάνει μάλιστα, σε παιδί αρτηριακό πυραπισμό,
τον οποίον του έβαλε, επειδή ήταν χαλαρές εκεί και μαλακές οι δομές, του έβαλε έναν επίδεσμο πολύ σφιχτό και πίεσε το περίνεο και το έκλεισε τον αρτηριοβλητικό τέτοιο μόνο με την πίεση. Και ξέρετε, υπάρχει και το σημείο του ποπτίου, είναι του Γιώργου Σαλπικίδη, αν είσαι paper δικό μας, γιατί είχαμε συνεργαστεί δηλαδή απλώς, αλλά ήταν δική του ιδέα όλα, ότι είναι το σημείο πίεσης και το όνομα το ήθελε ο Γιώργος πίεσης, δηλαδή στα παιδιά παίρνεις και πατάς το περίνεό τους και βλέπεις ότι το πέος πέφτει. Και στο Journal of Urology έχουμε τη φωτογραφία, ότι ήταν πάνω και με το δάχτυλο έπεφτε. Μόλις άφηνες το δάχτυλο ξανανέβαινε. Γιατί το περίνεό τους είναι πολύ μαλακές οι δομές και με την πίεση του αντίχειρα έτσι πέφτει. Θέλω να ρωτήσω, και είδε μια απορία που μου γεννήθηκε κατά την προετοιμασία αυτής της παρουσίασης. Πόσοι χρησιμοποιείτε πάγο σε όλη αυτή τη διαδικασία? Δηλαδή να έχετε μια παγοκίστη πάνω στο πέος ή όσο ξεκουράσετε τα χέρια σας από την αναρρόφηση, αν σας δώσει ένα καλό αποτέλεσμα, να έχουμε δύο παγοκίστες αριστερά-δεξιά. Πώς το κάνετε? Κι εγώ το έκανα. Λοιπόν, η χαμηλή θερμοκρασία μπορεί να έχει λοιπόν και καλά και κακά αποτελέσματα και πάρα πολύ αρνητικά αποτελέσματα. Ναι, μπορούμε να πούμε ότι θα επαναφέρει την αιμάτωση πολύ αργά, οπότε δεν θα έχουμε τις βλάβες της πολύ γρήγορης επανεμάτωσης σε έναν ιστό, ο οποίος όμως έτσι κι αλλιώς είναι λίγο πολύ μαθημένος να ζει σε ένα οξαιωτικό περιβάλλον. Επίσης, μπορεί να δράσει προστατευτικά και για τις λίες μυϊκές ίνες, όσο βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση της υποξίας, να τις προστατέψει. Προσέξτε όμως και το άλλο. Υπάρχει λοιπόν μία... Αυτό το βρήκα σε μία διατριβή, η οποία μέτρησε ακριβώς αυτό. Μέτρησε λοιπόν τι γίνεται σε επίπεδο νευρώνων στους 13 και στους 21 βαθμούς. Όσο δηλαδή λίγο πετυχαίνουμε βάζοντας πάγο πάνω στο πέος. Έδειξε λοιπόν ότι επηρεάζεται πάρα πολύ σε επίπεδο νευρώνων ο μηχανισμός της επαναφοράς του μυϊκού τόνου. Το συμπαθητικό σύστημα επηρεάζεται πάρα πολύ περισσότερο σε σχέση με το παρασυμπαθητικό. Και θέτει και ένα ερώτημα, που βέβαια χρειάζεται να απαντηθεί με μελέτες ή οτιδήποτε άλλο, ότι μήπως λοιπόν κάνουμε κακό και δυσκολεύουμε ακόμα περισσότερο, βάζουμε δηλαδή τα χέρια μας και βγάζουμε τα μάτια μας, προσπαθώντας να κάνουμε κάτι όπου με τον πάγο πρακτικά το αναστέλουμε. Εντάξει, αυτό λοιπόν ήθελα να σας πω. Ουσιαστικά αυτή είναι η παρουσίαση. Τι θέλω να κρατήσετε από αυτή την παρουσίαση? Στον πριαπισμό, αν ακολουθήσουμε κάποια βήματα, κατά πάσα πιθανότητα θα πετύχουμε. Ειδικά αν έχουμε μια τέτοια κατάσταση όπου ξέρουμε ακριβώς το αίτιο, είναι ένα παρθένο περιστατικό, έγινε μια ένδοση ραγκώδης ένεση, ήρθε και σχετικά νωρίς. Σε κάθε περίπτωση προσπαθήστε, ακολουθήστε τα βήματα αυτά. Να είστε αρκετά υπομονετικοί στην αφέμαξη μέχρι να έχετε το τελικό σας αποτέλεσμα. Να σεβόμαστε τα φάρμακα τα οποία έχουμε, αλλά να μην τα φοβηθούμε, με αποτέλεσμα να μην τα χρησιμοποιήσουμε, να τα σεβόμαστε. Όσοι δεν έχετε φενιλεφρίνη ή ετιλεφρίνη, το πολύ απλό, καλό και φτηνό εφορτήλ είναι εκεί. Ακόμα και αν δεν θέλετε να μπλέξετε με κάτι τέτοιο, υπάρχει το μπλε του μεθυλενίου, όπου το ξέρετε πάρα πολύ καλά, το στόμα το έχουμε δώσει, ενδοφλέβια το έχουμε δώσει, δεν έχει καμία μα καμία παρενέργεια. Σε όλα τα papers οι παρενέργειες ήταν μόνο ένα μικρό αίσθημα καψίματος και ένα discoloration μετά του πέους ότι έγινε λίγο μπλε. Δώστε λοιπόν, βάλτε, χρησιμοποιήστε μπλε του μεθυλενίου, αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε από όλα αυτά. Χρησιμοποιήστε το υπέρηχό σας και στην αρχική διάγνωση, αλλά και για να παρακολουθείτε την υπόλοιπη διαδικασία. Και να είστε απλά υπομονετικοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ερώτηση. Τι οδηγίες του δίνουμε μετά? Πολύ καλά. Πολύ καλά. Είναι κάτι που θα έπρεπε να το ρωτήσω εγώ. Οπότε θα μου πείτε εσείς τι οδηγίες του δίνουμε μετά. Για πείτε μου, ποιος του λέει κάτι? Μην ξανακάνεις ένεση, οπωσδήποτε.
οπωσδήποτε ξέρετε ότι κάποιος ο οποίος έχει κάνει ένα επεισόδιο πριαπισμού, τουλάχιστον στατιστικά έχει μεγαλύτερη πιθανότητα μετά να ξανεμφανίσει πριαπισμό. Έτσι, ακόμα περισσότερο με τους ίδιους εκλογικούς παράγοντες. Καλά, εντάξει, άμα είναι από ένεση, είναι κακό χρήση το δόσεο. Γι' αυτό ακριβώς στις δόσεις και αυτοί την παθαίνουν αυτοί που παρεμβαίνουν γιατί θέλουν μεγάλη διάρκεια. Άμα κάνεις τη δόση σου και τη βρεις ουσιαστικά για να κάνεις μία δόση στο γιατρείο η οποία έχει πέσει στη μία ώρα πλήρως, αυτή η δόση θα κάνει και πολύ καλή στήση μιας ώρας στο σπίτι και δεν θα έχεις ποτέ στο περιαπισμό. Πρακτικά μετά από τους πρώτους νομίζω 200 ασθενείς, 300, δεν θα ξαναδείτε πριαπισμούς από τις ενέσεις στη ζωή σας. Έτσι. Και μετά από τα πόσα, Δημήτρη, ήθελες, μετά από τα 500 υπέρηχο, λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι είναι αδύνατο, ας πούμε, αυτή τη στιγμή ο Δημήτρης Καλυβιανάκης να του συμβεί να έχει πριαπισμό, που κάνουμε ένα ml trimex για να κάνουμε το, ένα ml trimex για να κάνουμε ένα καλό τρίπλεξ. Έτσι, για να αποκλείσουμε. Πες το, Δημήτρη. Ένα πολύ σημαντικό, εμένα μου το έχει πει ο κύριος Χατζηχρήστου, το έχω πάντα στο μυαλό μου. Δεν μου έχει τύχει ποτέ σε νευρολογικούς αρρώστους που θα δώσουμε ένεση, ποτέ μην κοιμηθούν με τη στήση τους. Αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά δεν θα δώσουν. Αυτό ήταν όταν άρχισα με τους παραπληγικούς. Ξέρετε, επειδή εκείνοι δεν έχουν πόνο. Είναι η χειρότερη κατηγορία, η πιο επικίνδυνη κατηγορία. Δεν αισθάνονται τον πόνο. Τίποτα, ναι. Οπότε κάνουν την ένεση, κάνουν το σεξ τους. Ωραία, όσο παίρνει και ο ύπνος μετά. Έτσι. Και ξυπνούμε την άλλη μέρα και λένε, ακόμα εδώ είσαι. Λοιπόν, εκεί μπλέξατε. Εκεί μπλέξατε. Και όντως, δηλαδή, αυτό μου έχει μείνει. Δυστυχώς, η εκπαίδευση μου είχε γίνει στα πιο δύσκολα περιστατικά που υπάρχουν. Αλλά μου έμεινε αυτό, εν πάση περιπτώσει. Ήταν μία περίοδος. Ξέρετε, τον πρεαπισμό μην το φοβόσαστε. Υπομονή θέλει. Υπομονή θέλει. Είδες στο γιατρείο και δεν έχει τώρα που να βάλω ωρό, που να κάνω, που να δείξω. Okay. Λοιπόν, γίνεται λίγο πιο πρακτική. Okay, πόνουσες τόση ώρα, πονάει. Ο πόνος δεν είναι αφόρητος, γίνεται αφόρητος λόγω της διάρκειας του πριαπισμού. Έτσι, βγάλτε ένα μπουκάλι νερό εκεί πέρα και πες του. Λοιπόν, ώσπου να ετοιμάστε εσείς το σετ που θα πάτε, ούτως ή άλλως θα πάτε για εκείνον. Ώσπου να ετοιμαστείτε, βγάλτε ένα λίτρο και πες πίνε. Πρέπει να το πεις όλο για να σε βοηθήσω, να μπορέσω να κάνω. Κάντε του μια τέτοια ενυδάτωση, άμα θέλετε. Καταλάβατε. Μετά, στο ιατρείο έχετε μια βολταρένια για τον κολικό. Κάντε του και μια βολταρένια εκεί πέρα για να τον πιάνει. Λοιπόν, έλα εδώ πέρα. Του κάνεις το πιπτή βολταρέν, πάρε και το νερό, πίνε, να ετοιμάσω εγώ. Και ετοιμάστε όλο το σετ σας. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό είναι πολύ σπαστικό να σου λείπουν πράγματα. Πάρα πολύ σπαστικό. Δηλαδή, να σκεφτείτε ότι. Δημήτρη, τα αμερικάνικα τα σετ συναγκομετρίας τα είχες δει. Υπέροχα, ε. Άνοιγες ένα σετ, ήταν βέβαια ένα κόστος, αλλά είχαν τα πάντα που ήθελες μέσα στο σετ. Τα πάντα. Και ήταν τόσο ωραία. Λοιπόν, και αυτό που κάναμε μετά, βέβαια, για να πληρώνουμε τα πανάκρια, είχαμε καταγράψει τι και έπρεπε να είναι το τραπέζι έτοιμο. Και να τα έχει όλα αυτά που είχαν βάλει η Σοφία Αμερικάνη, πόσα θα τα έχεις. Ένα επίσης που ίσως βοηθάει, Γιώργο, είναι ότι. Εγώ πάντα χρησιμοποιώ την 50 τη σύρικα για τις εφημάξεις μου. Για να μην αλλάζω. Έτσι. Ό,τι βρίσκεις 50, 60, ό,τι έχεις. Για να μην αλλάζεις. Ένα άλλο επίσης κόλπο που καλό είναι ότι για αυτή τις περιπτώσεις σας έχετε στο γιατρείο σας δύο βιδωτές. Έτσι. Για να μην σας φεύγουν και λίγο λερώνεστε εκεί πέρα και λερώνεται και το πράγμα και λερώνεται και ο ασθενής και τα λοιπά. Παρότι που δεν πρέπει να κατεβάζουμε λίγο το πατελόνι. Βγάλε το πατελόνι σου, γιατί εδώ πέρα θα γίνει λίγο λίμνη. Δεν το λες, το σκέφτεσαι. Έτσι. Αυτά. Θα σας πω τώρα τι λογική, επειδή πραγματικά και εγώ έμαθα να χρησιμοποιώ 50-60 σύριγγες. Θα σας πω λοιπόν τι διάβασα σε ένα paper. Λέει ότι το νόημα λοιπόν της 20 σύριγγας, όπου ο συγγραφέας έλεγε χρησιμοποιήστε λοιπόν 20 και όχι 50, ήταν να μην κουραστεί τόσο πολύ το χέρι, γιατί θα μείνει σε αυτή τη θέση ή θα αναρωφά για πάρα πολλή ώρα. Με την 20 είναι πιο εύκολο. Το δεύτερο είναι ότι σου επιτρέπει να υπολογίσεις πολύ καλύτερα το πόσο αίμα έχεις βγάλει, μην ξεφύγεις από ένα σημείο και μετά. Τώρα, όσο bullshit, πρακτικό είναι αυτό. Okay. Και το τρίτο είναι για να μπορείς να έχεις άμεσα τη σύγκριση σε σχέση με το χρώμα του αίματος το οποίο βγαίνει. Okay, εντάξει, okay, αλλά επίσης και ένα κόλπο για να ξεκουράζεστε είναι βασικά
Άμα δεν μπορείς να ρουφήξεις, σημαίνει ότι η βελόνα σου έχει κλείσει σε ιστό. Οπότε λίγο, πας λίγο δεξιά-αριστερά, λίγο μπρος-πίσω, για να βρεις για να σου έρχεται. Κουράστηκες. Τι κάνεις? Βάζεις ένα νεφροειδές, αφήνεις την πεταλούδα να τρέχει, γιατί θα τρέχει σταγόνα-σταγόνα, γιατί είναι μεγάλες οι πιέσεις, μεγαλύτερες απ' έξω, και πας λίγο και παίρνεις μία ανάσα. Έτσι, εγώ γενικώς καθόμουν στο γραφείο που ήταν δίπλα μέσα στο εξεταστήριο που έχουμε ένα γραφειάκι. Και καθόμουν εκεί πέρα και του πήγα την κουβέντα λίγο για να το κάνω. Λοιπόν, ξέρεις, αυτό θέλει καιρό να σου πω λίγο, γιατί γίνεται να του πάρει λίγο και το μυαλό του από συνέχεια τη σκέψη και τα λοιπά. Και εγώ και ξεκουραζόμουν λίγο για να συνεχίσω. Γιατί αυτή είναι μια διαδικασία η οποία σου πάρει μια ώρα μέσα στο νερό, ε. Δεν είναι ότι πάω 10 για 10 λεπτά να ξεμπερδεύω. Μια μισή ώρα θα το προγραμματίσετε. Το άλλο επίσης μετά είναι ότι θα τον αφήσετε, θα του κάνετε ένα υπέρηχο μετά από. Εγώ του έκανα πάντοτε ένα υπέρηχο μετά από 15 μέρες και θα του πω ότι μπορεί να ξαναρχίσει, αλλά ποτέ δεν θα ξαναπαραβείς το. Και πολλοί ξαναρχίζουν. Βέβαια θα μου πείτε, εγώ έχω τώρα εμπειρίες από τότε που υπήρχαν μόνο οι ενέσεις. Δεν υπήρχαν τα χάπια, έτσι, αλλά οκ. Okay. Φυσικά, γιατί να μην πάρει. Όλο μπορεί να τα κάνει, παιδιά. Είναι μια σε εισαγωγικά, ο ίδιος το έκανε, αλλά ήταν φαρμακευτική. Φαρμακευτικός πριαπισμός. Δεν έχεις έναν που έχει τον ιδιοπαθή που πρέπει να τον ψάξεις και φοβάσαι κτλ. Αλλά από την άλλη μεριά, στο τρίτο είδος, που δεν ήταν στο θέμα του για να το αναφέρει, που είναι αυτό, στα καλά καθούμε να κάνουν ισχυμικούς, πετώνουν όποτε να είναι. Αυτοί όλοι οι ασθενείς, και εγώ πολλούς. Έχω καμιά δεκαριά άτομα. Πρέπει να πάρουν επειδή. Έτσι. Αυτοί όλοι μαθαίνουν να κάνουν αυτοενέσεις τι, φενιλεφρίνης. Ποιος ήταν κανένας ο σεξ που κάναμε, είχαμε φέρει. Έναν άνθρωπο που ζει 15 χρόνια με ενέσεις, παντρεύτηκε κτλ. Και έχει πάντοτε μαζί του ενέσεις φενιλεφρίνης και κάνει. Για να ρίξει, γιατί χτυπάει στα καλά καθούμενα πριαπισμούς. Και ζει με την. Το θυμάσαι. Έτσι. Που παντρεύτηκε, κάνει και παιδί και είναι χαρούμενος κτλ. Έτσι. Η σύνηθες ερώτηση μετά από ότι όλα είναι καλά, γιατί πότε να ξανακάνω σεξ? Εγώ θα του έλεγα ότι κάνεις μια εβδομάδα, κάνει. Ίσα-ίσα να φύγει το αιμάτωμα, αλλά και δεν με ενοχλεί και το αιμάτωμα. Αλλά θα κάνει μια εβδομάδα, 10 μέρες μπορεί να κάνει. Δεν έχει πρόβλημα. Έτσι, οπότε μπορείς, σε πάση περιπτώσει, άμα έχεις κάποιο άτομα με υπερευαισθησία, είναι και αυτή η επιλογή. PD5 πότε μπορεί να πάρει? Πάλι 15 μέρες. Αν δεν με ενοχλεί καθόλου. Επίσης, δεν τα ανέφερε σε αυτά τα επεισόδια δίνουμε PD5, γιατί υπάρχει ένα dysregulation, υπάρχει ένα άρθρο, μία απόψη και ένα τέτοιο του Arthur Burnett. Σε μένα δεν έχει δουλέψει. Σε αντίθεση, δούλεψαν τα... το αντιμυητιασικό. Και το κοναζόλι. Και το κοναζόλι. Λοιπόν, είναι το μόνο φάρμακο που έχει δουλέψει από του στόματος σε αυτά τα επεισόδια πριαπισμού. Ναι. Όχι. Είναι μία οντότητα που έρχεται ο άλλος και λέει στα καλά καθούμενα κάνω οι πριαπισμούς. 1, 2, 3, 5. Είναι μία απορρίθμιση βιοχημική. Υπάρχει ένα paper από παλιά του που έχει μία προσέγγιση. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται, αλλά είναι μία βιοχημική απορρίθμιση. Και αυτοί κάνουν πριαπισμούς. Μιλάμε ότι το παλικάρι που είχε έρθει έκανε 3 την ημέρα. Έτσι. Είχε κάνει καρδιοτοξικότητα πριν την κετοκοναζόλη που βγήκε αυτό το paper και μάλιστα βγήκε στο σεξ. Όταν κάναμε το σεξ Θεσσαλονίκη και ήταν να έρθει, λοιπόν, και το ασχολιόμουν μαζί του γιατί είχε κάνει καρδιοτοξικότητα από τη χρήση τις υπερβολικές δόσεις πλέον που έπαιρνε φενιλεφρίνης. Έκανε 5 ενέσεις 6 την ημέρα. Λοιπόν, και είχαμε πρόβλημα εκεί πέρα. Έτσι είχε αριθμίες, έκανε διάφορα. Έκανε εκεί πέρα, έτρεχε στους καρδιολόγους. Λοιπόν, και εκεί πέρα είχε βγει πάνω εκείνο το μήνα στο BJU το paper με την κετοκοναζόλη και τον έβαλα. Και όταν ήδη είχε έρθει, είχε πέσει από τις 4-5 στις 2. Πάντως, το αντίστοιχο dysregulation αναφέρεται και στους δρεπανοκυταρικούς. Και οι πρώτες μελέτες για τον διαλείποντα πριαπισμό γίνανε σε πληθυσμούς που έχουν πολύ μεγάλα ποσοστά δρεπανοκυταρικής ανημίας στην Τζαμάικα ή στην Καραϊβική. Εμείς το είχαμε δοκιμάσει λοιπόν στο Λαϊκό, γιατί είναι και κέντρο αναφοράς σηματολογικών νοσημάτων. Είχαμε βρει 2 ασθενείς και
Είχαν πάει καλά με PDE5s. Mm. Με φόβο ψυχής βέβαια και εμείς. Ναι. Δεν σου κάνω πριν επίσημα στα PDE5s, μην το φοβάσαι. Αλλά είχαν πάει πάρα πολύ καλά στα αποτελέσματα του. Και στο υπέρηχο τι θα δει αυτού. Ιδιαίτερα με την επαγγελματική. Είναι πολύ χαρακτηριστική εικόνα, δεν την μπερδεύσει ποτέ. Και στον πριεπισμό γίνεται γενικώ, αλλά στην Ιεραπανακεντρική γίνεται εντελώ. Βλέπει κατά μήκο του εινόδου χιτώνα επασβεστώσει, τα έμβολα, έτσι. Βλέπει άσπρα λευκά στίγματα. Κατά μήκο. Είναι από τα θρομβωμένα. Είναι πολύ χαρακτηριστική εικόνα. Δηλαδή, άμα δει μια φορά, δεν την χάσει ποτέ, γιατί είναι παρατεταγμένα. Γιατί είναι ακριβώ εκεί πέρα που γίνεται έτσι. Που γίνεται το compression και γίνεται ο μηχανισμός φλεβικής σύγκλησης. Πάρα πολύ χαρακτηριστική εικόνα. Άλλο. Ναι. Κύριε Κουσουρνά, συγχαρητήρια. Απλά ένα σχόλιο ότι το μπλούντε μεθυλέν αντενδείκνυται σε ασθενείς με έλλειψη της XPD. Οπότε, σωστό. Πόσο σημαντικό είναι το ιστορικό. Σωστό. Πολύ ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, παιδιά. Δεν το βλέπω. Ναι. Εδώ, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Κουσουρνά. Και έτσι φτάνουμε και στο τέλος ενός ακόμα σχολείου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Μέχρι στο τέλος ερωτήσεις και συμμετοχή. Αυτό είναι το νόημα του σχολείου. Τελευταίο, μπορείς να το βάζουμε εκτός. Ακριβώς. Λοιπόν, ραντεβού στο Anthrology κατά τον Σεπτέμβρη. Και πάλι ένα ευχαριστώ σε όλους σας, σε όλη την ομάδα της Data Art. Έτσι, στο προσωπικό του ΙΜΟΠ, μας φρόντισε όλες τις ημέρες. Να είστε καλά, καλή αντάμωση.